Συνεργεία και εκθέτες μαζεύουν τα εμπορεύματα και ξεστήνουν τα στάντσα από τα περίπτερα της έκθεσης. Η 83η δεν θα έφτασε στο τέλος της και όσοι συμμετείχαν προσπαθούν να κάνουν τον πρώτο απολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, κοινή παραδοχή όλων είναι πως η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συμμετέχουμε γύρω στα 15 χρόνια. Οπότε είστε πάλι γνωρίζετε. Γνωρίζουμε. Πήγε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πραγματικά το ενστατήκατε, το νιώσατε. Προσφορές που πήραμε. Όλα καλά, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μεγάλη επισκεψιμότητα. Νομίζω ήταν πετυχημένη η έκθεση αυτή εδώ πέρα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φετινή ΔΕΘ έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών αλλά και επισκεψιμότητας. Τις πύλες της πέρασαν πάνω από 280.000 επισκέπτες, ενώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου όλος ο εκθεσιακός χώρος. Πραγματικά η προσέγγιση είναι για ένα ποσοστό αύξηση σε σχέση με πέρυσι κοντά στο 10%. Αλλά το κυριότερο ήταν αυτό που έβγαζε προς τα έξω και στους επισκέπτες και στους εκθέτες η φετινή 83η ΔΕΘ και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επαφή με το αγοραστικό κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης είναι ο κύριος λόγος που παρακινεί επιχειρηματίες να συμμετέχουν παρά την οικονομική κρίση. Ωστόσο δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι αφού επισημαίνουν πως δύσκολα οι επισκέπτες αγοράζουν προϊόντα. Ήρθε ο κόσμος της Αρβίνας να ακούσει τους καλλιτέχνες. Δεν ψώνησε, λέτε. Βέβαια, κανείς. Κινητήριος δύναμη της 83ης ΔΕΘ ήταν η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ως τιμόμενη χώρα, αφού εταιρείες κολοσσοί μαγνήτησαν το ενδιαφέρον του κοινού. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου και στο περίπτερο 12, όπου ελληνικές εννοοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν τις ιδέες τους, αλλά σημαντική ήταν και η παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα. Η 83η έκθεση αποτελεί πια παρελθόν. Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη, με την τιμόμενη χώρα να είναι η δεύτερη σε πληθυσμό παγκοσμίως, ενώ παράγει πάνω από 1.000 ταινίες το χρόνο και δεν είναι άλλη από την Ινδία. Ωστόσο, για ακόμα μία φορά άνοιξε η συζήτηση για το αν θα πρέπει να εντάσσονται στο πρόγραμμα της έκθεσης οι επισκέψεις και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Η διοίκηση από την πλευρά της υποστηρίζει πως πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Το ότι έρχονται οι πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο οι Έλληνες πολιτικοί πλέον. Έτσι, γίνεται ένα δηλαδή μεγάλο πολιτικό φόρουμ. Αν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν θέλουμε, καταλαβαίνουμε και σεβόμαστε και την άποψη του Δημάρχου και άλλων παραγόντων που την έχουν εκφράσει. Ωστόσο όμως θα πρέπει να το δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο να το προσεγγίσουμε. Επόμενη θεματική έκθεση είναι για το κόσμο στις 20 Οκτωβρίου.